Καλησπέρα. Θα ήθελα να καλέσω το σκηνοθέτη της επόμενης ταινίας να πει δύο λόγια να την προλογίσει. Είναι ο κύριος Γεωργής Φωτόπουλος. Το πρώτο μέρος του φεστιβάλ είναι ταινίες από το Φεστιβάλ των Αδελφών, όπως η πρώτη και η δεύτερη του κύριου Φωτόπουλου. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Θέλω απλώς να πω για αυτήν την ταινία μου ότι είναι και ένας διαλογισμός στο θέμα της γέννησης, του θανάτου και της ανάστασης των Δελφών. Είναι μικρή ταινία, βασίζεται πάνω σε δύο ποίηματα του Μάρκου Μέσκου με το ίδιο θέμα και αν υπάρχει μετά διάθεση μπορούμε να μιλήσουμε για την ταινία. Ευχαριστώ. Μπορείτε να το πείτε και στα αγγλικά γιατί έχουμε κάποιες ξένες. Yes. Good evening. I wanted just to say a few words. But my film, it's about birth, death and resurrection of Delphi. It is based on two poems by Marcus Mascus. And if there's a wish to talk about the film after the screening, you're welcome. Thank you. Ο Πολωνάς μεταμορφώθηκε σε δελφίνι όταν είχε σκοτώσει το φίδι στους δελφούς, αλλά η αφορμή δεν ήταν ο μύθος, το ανακάλυψα αργότερα. Ήταν η αφορμή για μένα να σκεφτώ, αναρωτιόμουν πάντα πώς γίνεται να είναι τόσο ισχυρή αυτή η δύναμη σε μερικά τοπία της Ελλάδας, όπως και στους Δελφούς και εδώ, στην Κόρινθο, και πώς μεταφέρθηκε στους ανθρώπους. Και έτσι κατασκεύασα ένα δικό μου μύθο, μεταφέροντας αυτή την ιδέα από ένα ποίημα σε εικόνες και σε ήχους, όπως τη βλέπετε τώρα εδώ στην ταινία. Δεν ξέρω αν απάντησα τώρα στην ερώτησή σας. Μια απλή απάντηση και κάτι απόλυτα. Πολύ ωραία. Εσάς πώς σας φάνηκε η προβολή? Σήμερα. Γιατί στους τελικούς ήταν στην αρχαία Κόρινθο, αλλά κοντά στο... Όχι, ναι. Ήταν πολύ καλή προβολή. Σε ένα σημείο είχατε ανεβάσει τον ήχο, νομίζω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Σαν περιβάλλον. Ναι, σαν περιβάλλον. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή. Δυνατό το περιβάλλον. Θα ήταν, νομίζω, καλό αν θα γινόντουσαν περισσότερα φεστιβάλ στην Ελλάδα και κινηματογραφικά σε αυτό στην Ήπεθρο τα καλοκαίρια. Γιατί έτσι δες κάτι το οποίο είναι σύγχρονο αλλά και αέναο, θα έλεγα. Δηλαδή το τοπίο, η φύση της Ελλάδας. Νομίζω είναι, προσφέρει πάρα πολλά. Ωραία, είσαστε και στο πρώτο έτος του φεστιβάλ, το 2008, στην Κόρινθο και τώρα στην αρχαία Κόρινθο, νομίζω είστε γουρλής. Μας κάνετε ποδαρικό, όταν ξεκινάει μια νέα φάση του φεστιβάλ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο περατέρ ήταν ο κύριος Πενετών. Όχι, εγώ έκανα την κάμερα. Ναι. Okay, γιατί ναι. Είδα το όνομα Φρανκ. Όχι, με βοήθησε σε κάποια πράγματα. Πολύ ωραία. Ναι. Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο? Βεβαίως, ναι, συνέχεια. Ναι. Τι ετοιμάζετε? Τώρα ετοιμάζομαι μαζί με τον Φρανκ, ο συνεργάτης μου, φίλος μου, μια ταινία για το Βερολίνο του 89-90, της πτώσης του τείχους, για ένα παλικάρι που ψάχνει που να ζητεί τον εαυτό του. Δεν προσαναγγίζεται και ανακαλύπτει τον εαυτό του μέσα από την τέχνη ζωής στο τέλος. Μικρού μήκους. Μεγάλου μήκους. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχόμαστε.